Γεια χαρά. Στις 15 Αυγούστου, δηλαδή σήμερα είναι Σάββατο, πριν δύο μέρες, συνέβη ένα από τα τραγικότερα γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν ποτέ στο όνομα του Εβραϊσμού από εγκληματίες φασίστες Εβραίους, υπερορθόδοξους, στη Δυτική Όχθη. Στα καλά του καθημένου, μια ομάδα περίπου 80 ατόμων, ήταν ίσως λιγότερο, μπήκαν σε ένα χωριό παλαιστινιακό, κάψανε σπίτια, κάψανε αυτοκίνητα, πυρπολίσαν αυτοκίνητα, κάψανε σπίτια, έδιραν κόσμο, σκότωσαν έναν και βρέθηκε και ένας ο οποίος ήταν και ένας βαριά τραυματισμένος. Όλα αυτά στο όνομα υποτίθεται του Εβραϊσμού. Αυτά τα κτίνη δεν είναι τίποτα άλλο από να ζει σε περιβολή εβραϊκή. Και ξέρω ότι πολλοί θα πούνε, και ειδικά Εβραίοι, πώς τολμάς και το συγκρίνεις. Και η απάντησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Σκεφτείτε τι έγινε 38 στις 9 Νοεμβρίου. Στη νύχτα των Κρυστάλλων. Τι έκαναν παραπάνω οι Ναζί από αυτούς? Κάψαν εβραϊκές περιουσίες, ναι. Σκοτώσαν Εβραίους, ναι. Κάψαν επιχειρήσεις, ναι. Τι έκαναν αυτοί εδώ? By the book, ό,τι κάναν σε μας. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι ενώ όλοι υποτίθεται από την κυβέρνηση καταδικάσανε, γιατί ο Σμότριτς το καταδίκασε και ο Μπενγκβίρ, ο αρχιφασίστας, ο οποίος έχει 8 φορές καταδικαστεί για τέτοια ακριβώς αδικήματα, ο υπουργός εσωτερικής ασφάλειας αστυνομίας, ο οποίος έχει μετατρέψει την αστυνομία την Ισραηλινή σε δική του προσωπική πολιτοφυλακή, προτεριανούς δικούς την έχει μετατρέψει την Ισραηλινή αστυνομία, ο οποίος και αυτός είπε ναι μεν με κακό παιδί, αλλά την άλλη να μου τους έκλεισε το μάτι, καλά κάνατε μάγκες, βαράτε. Αυτό το κράτος, εάν δεν συνέλθει και συνέλθει γρήγορα, δεν θα υπάρχει σε 5 χρόνια. Εάν συνεχίσει έτσι να πηγαίνει, δεν θα υπάρχει σε 5 χρόνια. Θα έχει διαλυθεί εκ των έσω. Απλώς και μόνο για να το ξαναπώ, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια, κάνανε το τελευταίο και κάνουν συνέχεια από τότε που ξεκίνησε η κατοχή, από το 67, αυτοί οι άνθρωποι δεν εκπροσωπούν τον Εβραϊσμό, δεν εκπροσωπούν και τον Ισραηλινό λαό. Είναι μία μειονότητα. Θα μου πείτε πάντοτε οι μειονότητες είναι αυτές που κάναν τη μεγάλη ζημιά, όπως μας δείχνει η ιστορία, και έχετε απόλυτο δίκιο. Ζημιά μπορούν να κάνουν, αλλά τουλάχιστον ηθικά δεν εκπροσωπούν ούτε τον εβραϊκό λαό γενικότερα, ούτε τον Ισραηλινό λαό. Ξέρετε, ο Ισραηλινός λαός έχει 600 περίπου 13, αν θυμάμαι καλά, νόμους ο Εβραϊσμός. Και από όλους αυτούς τους νόμους, εάν πρόκειται να σώσεις την ψυχή ενός ανθρώπου, τη ζωή ενός ανθρώπου, όχι την ψυχή, τη ζωή, μπορείς να τους παραβιάσεις όλους τους κανόνες και τους νόμους, τους θρησκευτικούς του Ισραήλ, πλην τριών, που λέει Ιαρέκ δε άλλη αβόρ. Καλύτερα να πεθάνει παρά να τις παραβιάσει αυτούς τους κανόνες. Ο ένας είναι να λατρέψεις ξένον Θεό. Ο δεύτερος είναι, όσο και ας φανεί περίεργο, η αιμομιξία, σεξουαλικά εγκλήματα γενικότερα θα μπορούσε να το πει κανείς. Και το τρίτο είναι η δολοφονία. Προσέξτε, μην κάνετε το λάθος, το που κάνουν πάρα πολλοί
που στα αγγλικά έχει μεταφραστεί «δεν θα σκοτώσεις». Όχι, δεν είναι. Στα εβραϊκά είναι σαφέστατο. Υπάρχει διαφράγματος «σκοτώνω» και «δολοφονώ». Ο εβραϊσμός απαγορεύει καλύτερα να πεθάνεις παρά να δολοφονήσεις. Διότι το να σκοτώσεις, παραδείγματος χάρη, σε αυτοάμυνα επιτρέπεται. Εντάξει. Οπότε αυτό το διευκρινίζω αυτό. Αυτοί υποτίθεται οι εξτρεμιστές, σούπερ θρησκευόμενοι με τις φαβορίτες τις μακριές, αυτοί είναι που παραβιάζουν έναν από τους τρεις απαράβατους εβραϊκούς κανόνες. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν τον εβραϊσμό. Αυτοί αντιπροσωπεύουν μια δική τους εσχρή, δολοφονική κλίκα. Είναι η άσης του εβραϊσμού. Αυτό είναι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι. Και όσο δεν τους έχουμε και δεν τους πιάνουμε και δεν τους ρίχνουμε να κάτσουν μέσα μέχρι που να τους βγάλει 4 και ο Ραβίνος 5, αυτοί στο τέλος θα διαλύσουν και το κράτος. Διότι ξεκινάνε τώρα με τους Παλαιστίνιους και βέβαια σιγά σιγά θα περάσουν μέσα στο Ισραήλ και θα πούνε τελειώσαμε τους Παλαιστίνιους, τώρα ποιοι είναι αυτοί που δεν ακολουθούν πιστά την εβραϊκή σαρία, πάρ' τους. Όπως έγινε το 583 και το 70 μετά Χριστόν προ Χριστού και 70 μετά Χριστόν, όταν τα δύο εβραϊκά ανεξάρτητα κράτη που υπήρχαν ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας διαλύθηκαν ακριβώς από αυτούς τους ανθρώπους εσωτερικά. Μάλιστα υπάρχει και όρος στα εβραϊκά που λέγεται Σιράτ Χινάμ, τζάμπα μίσος. Τους σκοτώσανε, σκοτώναν αυτοί οι ζηλωτές Εβραίους αυτούς οποιοδήποτε να πούμε στο όνομα του κάποιου θεού, υποτίθεται με μια ακραία αυτή της βιβλερμηνία της βιβλου. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί θα διαλύσουν και το κράτος εάν δεν τους σταματήσουν. Προσπαθώ να συγκρατηθώ. Γεια χαρά.